Έλα μέσα. Να είδε τώρα. Να μην κάνουμε απουσία. Ναι, ναι. Και δεν βλέπω και καθόλου τώρα. Λοιπόν. Ζούμε σε μία περίοδο που ζωής που τα χρόνια όσο πάνε γίνονται πιο δύσκολα ή μάλλον τα χρόνια είναι χρόνια, αλλά το περιεχόμενο που δίνουμε στα χρόνια είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί κανείς. Ο Κύριος ήρθε στον κόσμο. Έριξε τα δίχτυα του, αλλά στα δίχτυα των λόγων του Κυρίου ελάχιστοι θέλησαν να εισέλθουν, πολύ ελάχιστα. Ο κόσμος τα έκλεισε και τα έχει κλείσει συνεχώς και τα κλείνει τα αυτιά του. Και ο Γέροντας Παΐσιος έχει δώσει και αυτός την ποιότητα της εποχής που ζούμε και μάλιστα πολύ, πάρα πολύ ζωντανά. Αφού την επιγράφει εποχή Αντιχρίστου. Γράφει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι πολλοί αντίχριστοι γεγόνας είναι το κόσμο. Έχουν. Κυκλοφορούν μες στον κόσμο πάρα πολύ. Ο πλήστος κόσμος που σταύρωσε τον Κύριο, ο πλήστος κόσμος συνεχίζει να τον σταυρώνει. Έχει κλείσει τα αυτιά του. Επιβεβαιώνεται στην πράξη, χωρίς να υπάρχει κανένας αντίλογος από τα αυτιά και την καρδιά που είναι ευαίσθητα, ότι λίγοι, πολύ λίγοι είναι αυτοί που θα τον ακούν σε όλες τις γενναίες των γενναιών. Όμως, οι λίγοι δεν έχουν τη ζημιά, οι πολλοί έχουν τη ζημιά. Γιατί? Γιατί λέει εις τον βόθρον, στο λάκκο που όριξε, που άνοιξε ο κακός, και εδώ δεν είναι ένας, αλλά είναι πλήθος. Πεσείτε, θα πέσει. Το λέγει αυτό η Αγία Αγραφή. Τώρα, και εκείνοι που δεν ακολουθούν τον Χριστό, αντιλαμβάνονται ότι το κακό έχει φτάσει στο προχώρητο. Το καταλαβαίνουν και το ομολογούν κιόλας ότι άλλο δεν παίρνει. Άλλο δεν παίρνει. Ήρθα, λέει ο Κύριος στον κόσμο, κάλεσα τον κόσμο και
Ο κόσμος, επειδή δεν με άκουσε, το λέει με άλλη, με άλλο τρόπο, θα το βρείτε μόνοι σας, επειδή δεν με άκουσε, εν ημέρα κρίσεως θα είναι σε χειρότερη μοίρα από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Σε χειρότερη μοίρα από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Η ζημιά διορθώνεται μόνο όταν γίνει μια ζημιά, μιλάω τώρα, την αντιληφθεί εκείνος που ζημιώνεται και διορθώνεται αν κάνει την προσπάθεια εκείνος που ζημιώνεται. Διπλασιάζεται και πολλαπλασιάζεται αν δεν την αντιληφθεί και δεν την διορθώσει. Τελείωσε. Το κακό είναι ότι ο όλεθρος, δεν είναι που μιλάμε για ζημιά, ο όλεθρος, η συμφορά, θεωρείται σήμερα, πιστεύετε ότι είναι πρόοδος, ότι είναι πολιτισμός, έχει πάρει το όνομα ότι ζούμε πολιτισμένα και έχουν βάλει και το όνομα Ευρώπη. Μιλάμε για διαφθορά. Μιλάμε για ζημιά. Και είναι η ζημιά από όλες τις εποχές η χειρότερη που υπάρχει. Από όλες τις εποχές η χειρότερη που υπάρχει. Γιατί, όπως διάβαζα σε μια προσευχή του Αγίου Ιερού Αγωστίνου, δεν την έφερα, λέει: Κύριε, θα την αναφέρω έτσι με λίγα λόγια, ο Συ που είσαι το φως, γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος. Το φως, λέει, που οδήγησε τον Τοβία να αναγγείλει, λέει, στο γιο του τι πρόκειται να συμβεί μπροστά του στο μέλλον. Το φως, όσοι που είσαι, λέει, το φως που εισέρχεται μέσα και είναι σαν εκείνο το φως που είπε ο Ιακώβ στα παιδιά του. Παρόλο, λέει, ότι ήταν τυφλός ήταν ο Ιακώβ και δεν γνώρισε το Ισάκ, ο Ισάκ ο πατέρας, Ισάκ και Ιακώβ, δύο παιδιά. Εγώ εμπερδεύτηκα και ζητώ συγγνώμη. Είδε όμως με το φως του Κυρίου και είπε στα παιδιά του τι θα γίνει ο ένας και τι θα γίνει ο άλλος. Τους έδωσε σαφή στοιχεία τι μέλη τέξεστε, τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον τους. Με το φως σου, Κύριε, λέει, με το φως σου, Κύριε, λέει. Ο Ιερός Αυγουστίνος το λέει αυτό. Με το φως, λέει, ανοίχθηκαν μάτια πάρα πολλά. Αλλά κοιτάξτε, εκείνα τα μάτια που τα είχαν αυτοί που είχαν βούληση για να τα ανοίξουν. Αυτοί που είπαν, έλα, άνοιξέ τα μου. Και ο Αυγουστίνος τα είχε τυφλά. Άνοιξέ τα μου, Κύριε, είπε κάποια στιγμή. Και έγινε ο Άγιος της Εκκλησίας μας Αυγουστίνος. Η εποχή που ζούμε πρέπει, είναι νόμος αυτός, έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Λειτουργούν
οι πνευματικοί νόμοι. Λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Είναι πάντα σε λειτουργία. Δηλαδή, θα πω απλά, το λέει ο λαός με τη γλώσσα του. Ό,τι κάνεις, θα το λάβεις. Θα το εισπράξεις. Και υπάρχει η πολύ απλή λογική, η πολύ απλή λογική. Ό,τι βάζεις στο τσουκάλι, αυτό και θα φας. Είναι το να βάλεις φασόλια και να φας κρέας. Δεν είναι δυνατό ποτέ. Και εμείς μαγειρεύουμε σαν εποχή μόνο εκείνο που κρύβει μέσα του τη συμφορά. Η συμφορά θα εισπράξουμε. Δεν είναι δυνατό να μην εισπράξουμε συμφορά. Κύριε, ενεπάγησαν έδνη, ενδιαφθοράει επίησαν. Το αντιλαμβάνεστε εσύ. Ενεπάγησαν, σημαίνει μπήχτηκαν και κόλλησαν μέσα σαν να είναι πάγος. Καρπότηκαν, ναι, μέσα στην υλή της διαφθοράς. Η υλή είναι η λάσπη, του λέει Δαβίδ. Ή επίησαν, την οποία οι ίδιοι λαοί έφτιαξαν. Το λέει, αν το λέει. Αλλού το λέει πιο ζωντανά, δηλαδή μόνο σου το πω, ότι οι λαοί που μετέρχονται το κακό, αυτοί οι λαοί βουλιάζουν μες το κακό. Δεν τιμωρεί ο Θεός. Προς Θεού μην το δεχτείτε εκείνο πράγμα. Ο Θεός το λέει, είναι αγάπη. Και αφού εγώ επιλέγω με την ελευθερία μου, με τη δική μου προσωπική ελευθερία, το κακό, θα μου κουνήσει. Γιατί λέγεται κακό? Θα με σεβαστεί? Δεν είναι δυνατό ποτέ. Εποχή που γυρίζει την πλάτη στο μέγιστο, στο ύψιστο αγαθό, στον Κύριο, αγκαλιάζει το κακό και το κακό εξοντώνει. Το κακό εξοντώνει. Συντελείται, γίνεται δηλαδή, ζημιά ανεπανόρθωτη. Το σώμα της κοινωνίας παγκοσμίως έχει καρκίνο. Έχει καρκίνο και μάλιστα καλπάζα μορφή και σαρκοβόρο. Και σαρκοβόρο καρκίνο. Εκείνο που δαγκώνει και απλώνεται παντού. Έτσι δεν γίνεται. Αλλά όμως δεν καταλαβαίνει. Αυτό είναι το άσχημο. Να είσαι άρρωστος, να έχεις βαριά αρρώστια και να έχεις την εντύπωση ότι είσαι υγιής. Να έχεις την εντύπωση ότι είσαι υγιής. Τότε πεθαίνεις 100%. Είσαι ασθενής, αντιλαμβάνεσαι την ασθενειά σου. Φροντίζεις να γίνεις καλά. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τέτοια ευαισθησία να αισθανθεί η κοινωνία σαν σώμα αρρωστημένο, τη τόσο βαριά αρρώστια που την έχει επάνω της, μέσα της. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ ζημιώθηκα με τη δική μου βούληση ως προς τα αγαθά της ζωής. Γιατί είδα ότι αυτά μου γίνανε εμπόδιο στον έβασμα. Και ζημιώθηκα θεληματικά από μονάχος μου. Λέει, ήγημε πάντα τα επί της γης ζημίαν είναι. Τα θεωρώ ότι προκαλούν ζημιά, αφού με εμποδίζουν από το ανέβασμα και μου είναι βάρος και με τραβάνε στα κάτω. Και αυτό το έκανα και το κατάλαβα καλά, είναι να Χριστό κερδίσω, για να κερδίσω τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
που ήρθε στη γη να σώσει αμαρτωλούς. Και πρώτος αμαρτωλός είμαι εγώ, ο Απόστολος Παύλος. Το κακό δεν ικανοποιείται, να το προσέξουμε, δεν ικανοποιείται ποτέ το κακό. Ο διάβολος, με άλλα λόγια, του βάλουμε και πρόσωπο, δεν ικανοποιείται ποτέ εάν δεν συμπαρασύρει και αυτούς που θεωρούνται καλοί και αγωνίζονται ή που είναι και καλοί. Περνάει το λογισμό μου εκείνο το πατερικό από τον Ευεργετινό παράδειγμα που κάλεσε ο αρχή Σατανάς τις στρατιές του να δώσει μια απολογία για το έργο που έκαστος Σατανάς επετέλεσε πάνω στη γη. Κάλεσε τον έναν, ζήτησε απολογία, ο Μέγας, στο θρόνο καθήμενος. Δεν θυμάμαι ποιος, πατέρας, στον Ευεργετινό, είδε αυτό, αυτή την πραγματικότητα. Να κάθεται επί θρόνου ο Μέγας πειρασμός, σε εισαγωγικά μέσα Μέγας, και να καλεί έναν έναν να δίνει απολογία. Έρχονταν και απολογούντο. Ένας παραδείγματος χάρη είπε, εγώ πήγα σε ένα γάμο, έβαλα το συμπεδεριό και μέθησαν και άλλοι σκοτώθηκαν. Το ξέρεις, λέει στους υπασπιστάς του ο πειρασμός ο μεγάλος, πάρτε τον, δώστε του όσο μπορείτε. Γιατί αυτός δεν έκανε έργο, δεν έκανε έργο, μα αφού σκοτώθηκαν, μα αφού βρίσκαν, αφού κάνε, τους δικούς μας σκότωσε, δεν σκότωσε τους άλλους, τους αντιπάλους, τους είχαν στα χέρια, τους είχαν στα χέρια τους. Άλλος λέει εγώ, έβαλα λαούς και κάνα πόλεμο και σκοτωθήκανε, δώστε του κι αυτό. Δεν έκανε και τίποτα. Τίποτα δεν έκανε. Γιατί απλώς ο πόλεμος ξεσηκώθηκε μεταξύ διεφθαρμένων λαών και ήταν αυτή η τιμωρία τους. Ήταν αυτή η τιμωρία τους. Αυτήν είχαν μαγειρεύσει, την εισέπραξαν. Δεν έκαναν κάτι αντίθετο και τιμωρήθηκαν. Λέγαμε επομένως, λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Όπου πέρασαν, ένας κοντός τρυπίθαμος που λέμε, και κουτσός πλησιάζει το θρόνο και λέει εγώ, λέγει, άρχοντα, πήρα από πίσω 40 χρόνια ένα καλόγερο και τον πολέμησα και τον έριξα στην πορνεία. Κατεβαίνει από το θρόνο, τον βάζει επάνω του, βάζει και το στέμα. Για ένα. Και λέει προσκυνήστε τον, αυτός έκανε έργο. Αυτός έκανε έργο, λέει, μία ψυχή, λέει ο Κύριος, αξίζει ως ο παράδεισος. Και λέει, τι δώσει άνθρωπος εις αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Αυτός τον πολέμησε 40 χρόνια, λέει. Να έχουμε υπόψη μας ότι δεν πάβει ποτέ η πολεμική. Όσα χρόνια ζήσουμε, μας πολεμάει. Και θα επαναλάβω τον Άγιο Γέροντα, που λέει, Γέροντα, του λέει η μοναχή, αισθάνομαι αδύναμη. Πάρει το κομποσκήνι, γιατί είναι πολυβόλο, λέει το κομποσχήνι. Ακριβώς έτσι το λέει. Πολυβόλο. Ξέρεις το πολυβόλο, τάχει τι είναι. Γιατί ο Αγιος Παΐσιος είχε κάνει στο στρατό. Είχε πάρει μέρος σε μάχη και τον είχε πάρει εδώ η σφαίρα.
οι σφαίρες μάλλον, του ξυρίσαν το κεφάλι. Το σφαιράδι. Ναι, και γράφει εκεί το βιβλίο ότι είχε παραχωρήσει τη δική του θέση σε ένα λάκκο που είχε για να φυλακτήσει τους άλλους. Και αυτό είχε βγει έξω από το λάκκο και επέτρεψε ο Θεός μόνο να του ξυρίσει τις στρίχες στο κεφάλι. Το φύλαξε επειδή φρόντιζε για τους άλλους. Φρόντιζε για τους άλλους. Είναι λοιπόν, λέει το κομπασκήνι στην Καλόγρια, και θέλω να καταλήξω, όπως ρίγαμε, λέει, με τον πολυβόλο, λέει, στους αντιπάλους, πέφτανε σφαίρες μία μετά την άλλη. Είναι το κομποσκήνι πολυβόλο. Ένα κύριο στελεσόλμε, παίρνει φαλάκι το διάβολο. Δεν τολμάει, λέει, να πλησιάσει ο διάβολος. Αυτός ήξερε. Αυτός ήξερε. Κάθισα μία νύχτα. Γράφει στο βιβλίο περί προσευχής. Στο κελάκι μου μέσα. Και άρχισα την προσευχή μου. Άρχισα την προσευχή μου. Ήταν μεσάνυχτα όταν ακούω την πόρτα. Και λέω μπρος. Μετά από λίγο πάω και ανοίγω την πόρτα να δω. Κανείς δεν ήταν. Συνεχίζω το έργο μου της προσευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Την άλλη πόρτα. Πάω να δω, τίποτα. Συνεχίζω το έργο μου. Όπως προσευχόμουν, ξεκολλάει, λέει, μία πλάκα από τη στέγη και μου πέφτει μπροστά, ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπό μου, για να με πάρει. Αλλά δεν τα κατάφερε. Είπα τότε, σήμερα θα γίνει αληθινό πανηγύρι. Είπε, γράψτε όλοι μέσα. Περί προσευχής, αν είτε το βρείτε. Αληθινό πανηγύρι θα γίνει. Εσύ έτσι, εγώ αλλιώς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Το κομποσκήνι θερίζει όχι ένα, πολλούς. Και γράφει μέσα στο ίδιο βιβλίο. Τον απειλούσαν πολλοί στρατιές. Και είχε και διάλογο ορισμένες ή πολλές φορές. Και έλεγε, αν είχατε δύναμη, θα έρχονταν μόνο ένας. Με εσείς ερχόστε στρατιές και δεν καταφέρετε πάλι. Λέγω λοιπόν, να το ξέρουμε και το πράγμα. Έχουμε τον άρχοντα του αέρα αντίπαλο. Όχι μόνο για Σταΐσιος. Όλοι μας. Όλοι μας. Να πω κάτι. Να με. Διάβασα κάπου ότι το μεγαλύτερο όπλο του Βελζεβούλ είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο είναι αυτό. Ε? Το μεγαλύτερο. Ωραίο αυτό. Και το έχει καταφέρει. Το ωραίτερο τέχνο. Γιατί τους έχεις πολλούς. Τους έχεις πολλούς. Μου έλεγε ένας, θα γελάσετε λιγάκι τώρα, μου έλεγε ένας μια μέρα, Θεός χωρέστο. Και είναι και στα πατερικά και αυτό μέσα, ότι πολλές φορές εμείς τον ξεπερνάμε στην πονηριά τον διάβολο. Σταύρο συμφωνήσει. Εμείς. Και εκεί υπάρχει το πατερικό. Το πατερικό υπάρχει με τον καλόγερο που Πάσχα και έψινε τα παυγό. Ναι. Εγώ λέει έψινε τα αυγό, το πούμε να το καταγράψει και εδώ πέρα. Ναι, ήταν πασχαλινές ημέρες, νηστεία. Και εκείνος, ο καλόγερος το έφερε το κέφι να κάνει ένα αυγό. Και το έβαλε στα κλειδιά τα παλιά που ήταν μεγάλα και είχε τρύπα μεγάλη. Ναι, το έβαλε εκεί μέσα και από κάτω το έψινε. Κάνει ο γέροντας έτσι, ο ηγούμενος, τι κάνεις εδώ, του λέει, ψήσα εγώ. Δεν το ήξερα, γέροντα μου, το είπε, λέει, ο μεγαλοδιάβολος. Όχι, μεγαλοδιάβολος. Και πετάει ο διάβολος και λέει, εγώ δεν το ήξερα από αυτό το έβαλα. Μου κάνει μάθημα. Λοιπόν, θα ξέρεις, Τάκη, ότι το περνά με το διάβολο εμείς.
Ναι, το βλέπω διάβολο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτό που λέει ο Τάκης είναι η αλήθεια, η νομία αλήθεια είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, ότι ο πειρασμός δεν υπάρχει. Εγώ όμως, όταν μου ανοίγουν αυτό το θέμα, πού το ξέρεις ότι δεν υπάρχει. Ήρθες, πήρες, μια φορά πήρα από κάπου ότι δεν υπάρχει. Όχι, τότε τι μου λες, αφού δεν έχεις πήρα, αν δεν έχεις πήρα, δεν είναι δυνατόν να δώσεις απάντηση. Να ισχυριστείς τέτοια πράγματα. Πού θα στηριχθείς, ναι. Πού το είδες. Συνεχίζουμε λοιπόν και λέμε τώρα ισχύει αυτό που είπαμε μόλις σαν παράδειγμα ότι κάνεις την πάντα αυτός γιατί μου πάρει θέση εμείς και κρύβεται κρύβεται δεν κρύβεται αλλά δεν φανερώνεται δεν είναι να βγει στην εμφάνεια έχουμε εμείς πάρει τη θέση. Μας έχει βοηθούσε μας. Μας έχει βοηθούσε λέω ο Σατανάς. Έχουμε κοιμηθεί και ροχαλίζουμε το ροχαλιτό του Ιωνά που ήταν στο κήτος. Γιγότανε ο κόσμος εκεί χαλασμός, γινότανε ροχαλιτό ο Ιωνάς. Δεν χαμπάριζε τη συμφορά που τους περίμενε το πλοίο άφτανδρο, βούλιαζε. Και πού είναι ο Ιωνάς, ο Ιωνάς είναι τι, ο Ιωνάς είναι όλη η κοινωνία. Καταποντίζεται και λέει αυτό το πολύ βαρύ λόγο. Δύο, μια μικρή λέξη με τρία γράμματα και ένα ρήμα. Δε βαριέσαι, εγώ θα διορθώσω τον κόσμο. Εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Ιδού έστικα επί τη θύρα και κρούω. Το λέει ο Κύριος αυτό. Εμείς τα μάτια μας τέσσερα έχουμε το σπιτάκι μας, την καρδούλα μας, δεν είναι σπίτι του Κυρίου, τι είναι. Ανοίξτε μου να μπω, να κατοικήσω μέσα, να συνδυπνήσω μαζί σας. Μας χτυπάει την πόρτα ή μάλλον την έχουμε ανοιχτή και λέμε πέρασε Κύριε ή κάτσε μέσα Κύριε, μπορεί εγώ να μην είμαι καθαρός, αλλά εσύ ήρθες για αυτόν τον λόγο, να με καθαρίσεις. Κύριε, ηγάπησα τα σκηνώματά σου και τόπον σκηνώματος δόξης σου. Πιο απλά, αγάπησα τον ναό σου. Αγάπησα τον ναό σου, που τον εδώ. Εισέρχομαι στον οίκο σου Κύριε, το λέει κάπου πολύ δυνατά ο Δαβίδ, πάρα πολύ δυνατά. Όχι μόνο η γάπησα ευπρέπεια νίκου σου και το πως κινούματος δόξου, λέει προτιμάω, θα το πω και στα αρχαία πως το λέει, προτιμάω Κύριε, χίλιες φορές να μένω ή μάλλον να με πετάξουνε, να με πετάξουνε προτιμάω, στο ναό σου παρά στα παλάτια που έχω. Παρά στα παλάτια που έχω. Προτιμάω το ναό σου γιατί εκεί είσαι εσύ. Προτιμάω το ναό μου γιατί εσύ μπαίνεις εδώ μέσα. Παρά τα παλάτια που μπορεί να έχω, λέει ο Δαβίδ. Εξελεξάμιν παραληπτίστε. Εντοίχ, δηλαδή με πετάξουνε. Διάλεξα να με πετάξουνε. Εντοίχο του Θεού μου μάλλον. Στο σπίτι του Θεού, στο σπίτι του Θεού μου, μας για να μου στη μέσα. Για να δείξει όχι ότι είναι δικός του, αλλά την αγάπη του που έχει στο Θεό. Παρά εν σκηνόμαση αμαρτωλών.
Και δεν λέει άλλων ανθρώπων. Το σπίτι, τα παλάτια, πού είχε αυτά. Το ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος Αγιώτης και λέει, δεν είναι το σπίτι ενός και του άλλου. Όχι, το παλάτι του που ζούσε. Δεν το θέλω. Θέλω το σπιτάκι που λέγεται ναός δικό σου. Και ο Κύριος πώς το λέει αυτό, ότι αγαπούσε το σπίτι του πατέρα του. Το λέει. Το λέει και με τη λέξη ζήλος, πώς το λέει εκεί πέρα σε ένα σημείο. Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε. Όταν πήγε στο ναό, το ψάχνανε οι γονείς του, γράφει το Ευαγγέλιο ότι ήταν στο ναό το σπίτι του πατέρα του και συμπληρώνει κάπου σε ένα σημείο. Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε. Του Δαβίδ είναι αυτό, αλλά το λέει ο Δαβίδ για τον Κύριο τον λέει. Λε παιδιά, εάν είχαμε ζήλο και αγκαλιάζαμε τον ναό του Θεού, δεν χάνουμε. Είναι μεγάλη η ωφέλεια από την συναστροφή μας μέσα στον ναό του Θεού. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εκεί λέει θα βρεις τους λειτουργούς του υψίστου ψηλά, τους αγγέλους δηλαδή, μετά τους επιγείς, να πετούν έτερο προς έτερο, λέει, εκεί που λέει η προσευχή του ιερέα, ο ένας με τον άλλον, και να κουνάνε, λέει, τις θερούγες ασταμάτητα, για να δείξει ότι και το Θεό σέβονται και το φοβούνται, όχι όπως το φόβο που λέμε εμείς, αλλά και ότι είναι μεγάλη η αγάπη και ο ένος ο συνεχώς που γίνεται στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι ζούμε εδώ μέσα. Έτσι ζούμε εδώ μέσα. Γι' αυτό να ακούω εντάξει μερικές φορές πάω στην Εκκλησία και δεν θέλω που συζητάμε. Δεν θέλω, δεν πρέπει να συζητάμε στην Εκκλησία μέσα. Δεν είναι για συζήτηση ο ναός. Είναι, μπαίνεις μέσα τέρμα απ' όλα, τέρμα απ' όλα. Πες απ' έξω, έχεις να πεις απ' έξω. Δεν σου φτάνει το έξω. Ο ναός μέσα που είναι άγιοι, που είναι άγγελοι, που είναι και τι δεν γίνεται στην Εκκλησία. Τι δεν είναι στην Εκκλησία. Είναι λοιπόν ζημιά ανεπανόρθωτη ότι ο κόσμος, ο πολλής, ανεπανόρθωτη έχει άγνοια τι είναι η Εκκλησία και τι γεύεται μέσα στην Εκκλησία. Τι γεύεται μέσα στην Εκκλησία αυτός που εισέρχεται μέσα στον χώρο αυτό που λέγεται Ναός του Θεού. Παναλαμβάνω, ο Δαβίδ το λέει και ο Δαβίδ το λέει αυτό, Κύριε, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου. Δηλαδή, μ' αρέσει να βλέπω ωραίο τον ναό σου. Να είναι ευπρεπής, καθαρός και τόπον σκηνώματος. Σκηνώμα είναι ο ναός πάλι. Δόξη σου. Η ευπρέπεια είναι ωραία γιατί εκεί μέσα είναι η δική σου δόξα. Εκεί είσαι εσύ. Γι' αυτό λέει στον ουρανό που είναι ο παράδεισος, που είναι το παλάτι, θα πούμε με δικά μας λόγια, του, με κεφαλαία γράμματα του υψίστου, του μεγάλου βασιλέως, όπως λέει η γραφή. Εκεί βασιλεύει η δόξα. Εκεί, πώς το λέει, η μέρα χωρίς να δει ποτέ. Είναι αιώνια η μέρα χωρίς να βλέπει ποτέ δύση. Γιατί όπου είναι ο ήλιος υπάρχει μέρα, υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει. Μέσα λοιπόν στο χώρο του Θεού, προσέξτε τι, γιατί το συνδυάζω έτσι, να καταλάβουμε. Εκεί θα πούμε να στηρίξει εμάς και να σώσει και τα αδέρφια μας που είναι μακριά από τον Κύριο. Είτε είναι και κοιμημένοι, είτε είναι ζώντες, οι άλλοι που είναι αδέρφια μας, λυπάμαι που το κατάλαβα κάπως αργά αυτό το πράγμα,
προσευχή για τους άλλους, γιατί χωρίς τον άλλον δεν μπαίνεις μέσα στον παράδεισο. Και τι άλλο στον αδελφό σου, αυτό θα κοιτάξεις για να σωθείς. Η κοινωνία είναι, επαναλαμβάνω, χωρίς Θεό, χωρίς ναό, χωρίς Χριστό. Και θα πω μία λέξη με κεφαλαία γράμμα για να εξηγήσω, όταν είναι χωρίς Χριστό, με γιώτα, είναι αχριστιανοί και άχριστοι. Με γιώτα πάνε, αχριστιανοί και άχριστοι. Θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ το εξής και να τελειώσω, να μην σας κουράσω άλλο. Ναι. Επειδή οι καιροί, τα χρόνια, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ου μενετή, οι καιροί λέει ου μενετή, δεν μας περιμένουν, με άλλα λόγια, πώς το λέει ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται. Πρέπει και εμείς να βιαζόμαστε, να βιάζουμε τον εαυτό μας. Πόσο άλλος περνάει βουνά και θάλασσες για να φτιάξει τη ζωή του και στο τέλος θα πατάει και φεύγει. Και κινδυνεύει κιόλας πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, κινδυνεύει. Να μην νοιαστούμε καθόλου για το μέλλον μας με κεφαλαία γράμματα. Το μέλλον μας. Να μην θέλουμε να γνωρίσουμε αυτόν που ζητάει να περάσει μέσα στην καρδιά μας. Φοβερό πράγμα. Υπάρχει ένα βιβλίο που ονομάζεται «Και κραγάριο», «Και κραγάριο» του Ιερού Αυγουστίνου. Διαβάσει, αλλά και εγώ που το έχω, στέκομαι σε ένα κομματάκι που το είπα και προηγουμένως. Ναι, σε ένα κομματάκι μέσα που μιλάει για το φως. Κύριε, έλα Κύριε, φώτισέ με, λέει μέσα. Αλλά εκεί άκουσε, θα πω κάτι για να το καταλάβουμε. Πάλι με το παράδειγμα ξαναπτώ, πάει την περσμένη φορά. Την περσμένη φωτάκι, άκουσε το. Με παράδειγμα που το έζησε αυτές τις ημέρες. Δύο παραδείγματα να πω. Το είπα την περσμένη φορά, αλλά δεν είχαμε γι' αυτό, δεν ήσασταν κι εσείς. Καθόμουν δίπλα στο μακαριστό του γαμπρό μου, στο κρεβάτι, στο νοσοκομείο. Δίπλα. Ήταν και δεν ήταν ένα μέτρο. Η καρέκλα από το κρεβάτι. Κάποια στιγμή γυρίζει και μου λέει, ή καλέ ή πεθερέ με, για να τα δύο. Ξέρεις κάτι, μου λέει. Στην καρέκλα που κάθεσαι έρχονται επισκέπτες. Τους ευχαριστώ πολύ. Κάνουν έργο. Και μου λένε, Μάκη, υπομονή. Και γι' αυτό τους ευχαριστώ. Δεν έχουν και τίποτα άλλο οι άνθρωποι να μου πούνε. Τι άλλο να μου πούνε. Ξέρεις, μου λέει, από το λόγο που λένε, υπομονή, μέχρι αυτό που ζω εγώ, πόση απόσταση έχει. Όσο ο ουρανός από τη γη. Μόνο ό,τι βιώνεις καταλαβαίνεις. Το άλλο, σαν λόγος, καλός είναι, καλά πέφτει στα αυτιά, ωφέλιμος είναι, αλλά αυτός που βιώνει την πράξη, έχει συνείδηση και όταν πει κάτι και συμπληρώνω, πήγαινα στον δρόμο, το ξαναείπα και αυτό, μετά το θάνατο του Μάκη. Και με σταματάει μια κυρία στον δρόμο με το αυτοκίνητο, η οποία έχει 13 χρόνια κατάκητο τον άντρα της.
Παντρεύτηκε μετά από λίγο, φαίνεται αρρώστησε ο άντρας της. 13 κατάχυτο. Και μου λέει, άκου, όπου ο Θεός αφαιρεί άνθρωπο, τη θέση του δημιουργεί αυτός. Τα άκουσες τίποτα εκεί. Όπου αφαιρεί άνθρωπο και τον παίρνει, τη θέση του την παίρνει ο Θεός, μου λέει. Και στέκεται και σκεπάζει την οικογένεια. Δεν το καταλαβαίνεις το πώς. Ναι. Και γυρίζω και λέω, επειδή είχα το προηγούμενο που ακούσατε με το Μάκη που, το διάλογο, γυρίζω και λέω, σε ευχαριστώ, έχει βαρύτητα ο λόγος σου και τη βγαίνει από μια πικρή εμπειρία. Τι άλλο θες εδώ, πικρή εμπειρία, και το δέχομαι σαν βάλσαμο. Και έτσι είναι, της λέω, όπου γίνεται άση σοβαρού προσώπου που είναι αναγκαίο στη ζωή, τη θέση του παίρνει ο Θεός. Και εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να απαγγείλουμε τον πόνο με τίποτα, με τα λόγια. Αδύνατο. Και αυτά δεν μπορείς να μην τα πεις. Τι θα πεις στον άνθρωπο, στον άλλο που πονάει. Ή στον άλλο που έχει χάσει άνθρωπο. Λέω λοιπόν το εξής. Ό,τι... Και ένα παράδειγμα θέλω να πω, για να καταλάβετε αυτό που θέλω να πω τώρα. Λοιπόν, γυρίζω με εμένα και λέω, στην Ελένη το είπα, την κόρη μου. Ναι, στην Ελένη το είπα. Στην Ελένη το είπα. Ελένη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Υπόθεσε, ότι πριν αρρωστήσει ο Σεραφείμ, ο Θεός με τον τρόπο του, πριν αρρωστήσει, του αποκάλυπτε όλη αυτή την περιπέτεια. Θα την άντεχε, τι λέτε? Όχι, αδύνατον. Αδύνατον. Μπορείς να μου πεις τώρα, αφού δεν τη βαστάει αυτό το μυαλό, γιατί την άντεξε? Μπορείς να μου πεις την άντεξε? Γιατί ο Θεός ήταν μαζί. Αλλιώς δεν σηκώνεται το βάρος. Είναι παρόν και ο Θεός. Δεν σηκώνεται το βάρος αλλιώς. Ερχόμαστε στην πραγματικότητα τώρα. Να ξέρουμε ένα πράγμα. Λόγος απλός είναι, όπως έλεγε ο Όμηρος, επεαπτερόεντα. Δηλαδή φτερά που τα παίρνει αέρας. Λόγος που βγαίνει από το έργο έχει βάρος, έχει αξία, είναι χρυσός. Γι' αυτό μου είπε, απέχει αυτό που μου λέει υπομονή μέχρι εδώ που είμαι εγώ, ως ορώνας από τη γη. Ανοίγουμε το στόμα πρώτος εγώ, συγχωρέστε με, το καταλαβαίνω και το πράγμα. Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Αλλά μου είχε πει ο Άγιος Παΐσιος, θα μιλάς, μου είχε πει. Ήμουνα κατάντια, πολύ κατάντια, πριν από 30 χρόνια πόσο ήτανε. Μαζευόταν και πολλοί. Έχουν φύγει, πάει, έχουν πάει και απάνω μας ήδη. Και απάνω έχουν πάει. Λοιπόν, και του λέω, δεν θα μιλήσω. Όχι, να μιλήσεις, μου λέει. Γιατί καταλάβαινα ότι δεν πήγε να κάνω, πώς θα πάρω. Θα μιλήσεις, μου λέει. Το λόγο το ξέρει εκείνος. Λίγο πριν μου είχε πει το ίδιο πνευματικός. Όχι, θα μιλήσεις. Και γύρισα και το είπα. Έτσι και έτσι μου λέει. Λοιπόν, επανέρχομαι. Έτσι με τη μεταφράζω από μέσα μας και να... Σε θυμάμαι. Ποια να βάλουμε. Δηλαδή, που λες να μιλήσεις, όταν δηλαδή έχεις έναν πόνο, δεν θα το πεις. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για εδώ. Δηλαδή, έκανα ομιλίες και καταλάβαινα ότι εγώ δεν ήμουν εντάξει. Καθόλου εντάξει. Ήμουν βουτυγμένος από πάνω μέχρι κάτω. Όπως τώρα δεν είμαι. Αλλά, πάω και του λέω, δεν μπορώ να κάνω. Κοροϊδεύω τον κόσμο. Έτσι. Όχι, θα μιλήσω. Και κάτι άλλο, αυτός που λέει ότι εγώ θα φτιάξω τον κόσμο, εγώ θα φτιάξω τον κόσμο, σιγά μου τέτοιο, πιστεύω ότι είναι χειρότερος, γιατί νομίζω ότι είναι σωστός. Τι είδες? Αυτός που λέει. Αυτό το κατάλαβα. Ναι, τον κόσμο, ναι. Πιστεύω ότι είναι χειρότερος από τους άλλους, γιατί νομίζει ότι είναι σωστός. Α, ναι, το αυτό είναι σωστό, σωστό, άμα νομίζεις. Άμα λες, άμα τον κόσμο, είναι τι σωστός, είσαι καλός. Είσαι χειρότερος. Λοιπόν, τώρα το θέμα μας ποιο είναι.
μετά από όσα είπαμε εδώ πέρα. Ότι ζούμε χρόνια που περιμένουν τον κόσμο πριν. Μαζί και εμάς. Τι πρέπει να κάνουμε, και αυτό υπόθηκαν όλα όσα υπόθηκαν, τι πρέπει να κάνουμε, να έχουμε τα όπλα αυτά που ζητάει ο Απόστολος Παύλος. Τα όπλα τα δικά μας δεν είναι, λέει, επίγεια, σαν εκείνα που γίνεται πόλεμος έξω, αλλά είναι πνευματικά, λέει, τα όπλα. Σε μια επιστολή μέσα. Φωτός. Σαρτίας ημών, λέει, είναι όπλα πνευματικά για να πολεμάμε, λέει, πώς το λέει εκεί, τον άρχοντα, τους κότους του κόσμου του αιώνος τούτου. Τα πνευματικά της πονηρίας, λέει. Δηλαδή, τους σατανάδες που είναι πονηροί. Τα πνευματικά της πονηρίας. Αυτούς θα πολεμάμε. Να μην κοιμόμαστε, λέει, παιδιά. Νομίζουμε ότι πρώτος εγώ, ότι καλά κάνουμε. Κάτι είπε εσύ για τους άλλους. Ότι εντάξει μόνο, ποια εκκλησία πάμε και την προσευχή μας κάνουμε και ούτω καθεξής. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να νοιαζόμαστε για το κοινωνικό σύνολο με την προσευχή. Όχι αλλιώς, δεν υπάρχει άλλο. Και με το καλό λόγο έξω. Άμα δεν είναι ευκαιρία, θα τον πεις το λόγο το καλό. Να μην νομίζει ότι έτσι είναι όλοι ο άλλος. Και αν ακούσεις και κάτι, ας το ακούσεις, χρειάζεται να ακούσεις. Στο πρόγραμμα είναι και αυτό. Πας και δεν άκουσες αυτό, δεν κάνουμε. Έχετε να πείτε κάτι και να αρχίσουμε το θέμα, λοιπόν, ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Αυτό το τελευταίο είναι και το θέμα. Εντάξει. Να κάνουμε την προσευχή μας και να μην σας κουράσω άλλο. Κοίτα κοιμάται. Ε? Το κοίτα κοιμάται. Το κοίτα σημαίνει κοιμάται. Ναι. Τι είπα, κοίτα. Κοίτα. Βρίσκεται. Βρίσκεται, ναι. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός. 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 Πάτε μόνο Ευχαριστώ. Αμήν. Καλή νύχτα μας.